έρχεται σε ένα εργαλείο στα χέρια σας, αλλά είναι σαν να μην το έχετε ουσιαστικά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Από τα πιο ακριβά αεροδρόμια της χώρας με βάση τα δεδομένα του χαρακτηρίζεται το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Το γεγονός προκύπτει από τις ακριβές τιμές στα εισιτήρια, οι οποίες όμως σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες βγαίνουν με βάση τις ελάχιστες πτήσεις καθημερινά και τις περιορισμένες θέσεις στα αεροπλάνα, εξυπηρετώντας τρεις νομούς, Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό δεν έχει να κάνει αν το αεροδρόμιο της Καβάλας είναι ακριβό. Το πρόβλημα του αεροδρομίου της πόλης μας είναι ότι πετάει η συχνότητα των πτήσεων, έχει μόνο μία πτήση την ημέρα, έχει μικρό αεροπλάνο, δηλαδή έχει ένα αεροπλάνο ελικοφόρο 80 θέσεων και εξυπηρετεί τρεις νομούς, Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη άμεσα. Όσον αφορά την πληρότητα του αεροπλάνου, προσαρμόζεται ανάλογα και η τιμή. Συνήθως οι τιμές, μια μέση τιμή για να ταξιδέψει κάποιος στην Αθήνα είναι στα 200 ευρώ. Το αντίστοιχο μου λέει κάποιος γιατί η Θεσσαλονίκη είναι πιο φτηνή. Η Θεσσαλονίκη είναι πιο φτηνή γιατί η συχνότητα των πτήσεων έχει περίπου 15 πτήσεις την ημέρα, δύο εταιρείες, η Aegean και η Sky Express, με το κόστος των πτήσεων σε περίπτωση που κλείσει εισιτήριο κάποιος και 2-3 μέρες πριν το δρομολόγιο του να κυμαίνεται στα 70 με 80 ευρώ. Το άλλο μειονέκτημα της Καβάλας είναι ότι δεν υπάρχει σύνδεση με κάποιο λεωφορείο. Δηλαδή κάποιος που θέλει να ταξιδέψει θα πρέπει να πάρει ταξί, που σημαίνει συν 40 ευρώ. Μαζί με την τιμή του εισιτηρίου θεωρείται απαγορευτικό. Ειδικά όταν είναι 1-2 άτομα, 3-4 σίγουρα θα κινηθούν προς Θεσσαλονίκη. Θα πετύχουν πάρα πολύ καλύτερη τιμή και σίγουρα βολικότερες πτήσεις για να προγραμματίσουν το ταξίδι τους. Και σε συνδυασμό πτήσεις από Αθήνα που θέλουν να ταξιδέψουν για Ευρώπη και φυσικά και το προγραμματισμό του ραντεβού τους εάν είναι σε συνεργασία τους. Πάρα πολλοί που θέλουν να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να κάνουν αυθημερών κάποιες δουλειές. Πράγμα είναι απαγορευτικό. Δεν υπάρχει πτήση να φύγει κάποιος το πρωί και να γυρίσει το βράδυ. Οπότε αναγκάζεται 99% των περιπτώσεων, αν δεν θέλει να κάνει διανυκτέρευση, να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Οι αυξήσεις στα καύσιμα σίγουρα δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστα και τα αεροπορικά εισιτήρια. Στο αντίκτυπο, πάντα όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, έχουν όλα τα εισιτήρια. Και τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά. Είναι το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται. Στην παρούσα φάση ακόμα δεν έχει επηρεαστεί. Αλλά αν συνεχίσει αυτή η καθημερινή άνοδος των τιμών, βλέπουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες και όλα σίγουρα θα έχει επηρεαστεί το κομμάτι όλων των τιμών των εισιτηρίων. Ο πολέμος στην Ουκρανία για την ώρα ασκεί μόνο ψυχολογική πίεση, επηρεάζοντας τους εν δυνάμει ταξιδιώτες. Σε οικονομική μετάφραση, η Καβάλα και η Θάσος δεν φαίνεται να δέχεται κάποια επιρροή, καθώς ως επί το πλείστον, οι επισκέπτες στην περιοχή μας έρχονται από Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία. Σε πρώτη φάση, το ψυχολογικό κομμάτι είναι το πρώτο που ενδιαφέρεται ένας τουρίστας και τον επηρεάζει αρνητικά. Όλο το, αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το θέμα του τουρισμού, είναι ακόμα νωρίς για να έχουμε δείγματα κατά πόσο θα μας επηρεάσει. Εμάς η εποχικότητα του τουρισμού ξεκινάει από αρχές Μαΐου προς Ιούνιο και κορυφώνεται Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν έχουμε δώσει ακόμα δείγματα όσον αφορά τις κρατήσεις σε Καβάλα και Θάσο για να έχουν επηρεαστεί σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Πιο πολύ εμείς η Βόρεια Ελλάδα είμαστε με τους Βαλκάνιους, δηλαδή έχουμε τους Βούλγαρους. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εισρωών στη χώρα μας, Ρουμάνους, Σέρβους. Μικρό ποσοστό Πολωνών. Και τις τελευταίες οδηγίες που δώσανε και οι Ρώσοι δεν θα έρθουν, για μας δεν μας επηρεάζει τόσο. Βέβαια, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι στη Χαλκιδική. Ένα 2,5-3% σίγουρα μας επηρεάζει σε αυτό το κομμάτι. Στον απόϊχο του τριημέρου, αυτό που προκύπτει είναι ότι οι Καβαλιώτες ταξίδεψαν σε χώρες του εξωτερικού, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνουν και για τα επόμενα τριήμερα που θα ακολουθήσουν, με αποκορύφωμα φυσικά το Πάσχα. Θα δούμε κάποιους νέους προορισμούς. Σίγουρα θα μπουν κάποιοι προορισμοί, ως το μεγαλύτερο κομμάτι, τη μεγαλύτερη πίτα την έχει η Γερμανία, με αρκετές πτήσεις προς Στουτγκάρτη, Φραγκφούρτη, Μόναχο. Κάποιες low cost εταιρείες θα λειτουργούν ως πτήσεις charter. Σε αυτές να επισημάνω ότι δεν μπορούν να κόψουν εισιτήρια. Είναι πακετάκια τα οποία έρχονται και πηγαίνουν κατευθείαν στη Θάσο. Μεγάλο κομμάτι από Αγγλία. Θα έχουμε αρκετές πτήσεις. Βέβαια, ο τουρισμός που έρχεται εδώ είναι χαμηλού κόστους, μπορώ να πω. Ναι, δηλαδή ένα πακέτο μιας εβδομάδας μαζί με τη Θάσο μέσα κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ειδικά το μήνα Ιούνιο. Τον Ιούλιο-Αύγουστο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά κάθε τουρίστας είναι καλοδεχούμενος στον τόπο μας, εννοείται. Καβαλιώτης αποφάσισε να ταξιδέψει. Είναι πολύ ζεστός να ταξιδέψει. Κυνηγάει τα τριήμερα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον πέφτει την περίοδο του τριημέρου της 25ης και σίγουρα μεγαλύτερη βαρύτητα πάμε στην περίοδο του Πάσχα. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά πακέτα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
σε προορισμούς όπως είναι η Ρώμη, το Παρίσι, είχε αρκετή κίνηση σε συνδυασμό με low cost εταιρείες σε οικονομικά πακέτα. Το Πάσχα σίγουρα θα υπάρχουν και προτάσεις στο εσωτερικό, γιατί ο Έλληνας προτιμάει Πάσχα να περάσει στη χώρα του, αλλά και κάποιοι σίγουρα θα επιλέξουν την Ευρώπη.